στην προέκταση αυτό που είπε ο Πρόεδρος φέτος, αυτό έχει ξεκινήσει βέβαια από πέρυσι, αλλά ουσιαστικά φέτος το προχωράμε και θα το ολοκληρώσουμε στα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ πιο δυνατή η σχέση που έχουμε με τα παιδιά των υποδομών μας. Ο σκοπός μας είναι να είμαστε από πάνω τους. Πλέον έχουμε βάλει σε λειτουργία ένα πλάνο το οποίο έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη των παιδιών αυτών σε πιο επαγγελματικό επίπεδο και μέσα από αυτή τη διαδικασία όποιο παιδί μπορεί να ξεχωρίσει θα μπορέσουμε να το φέρουμε στην αντρική ομάδα. Παράλληλα, θέλουμε να κάνουμε ένα άνοιγμα στις άλλες ομάδες της Κρήτης στο κομμάτι του αναπτυξιακού, δηλαδή στο να μπορέσουμε να προσελκύσουμε παιδιά από τις υπόλοιπες ομάδες με σκοπό να τα φέρουμε στην οικογένεια του ερασιτέχνη και παράλληλα μέσα από την τεχνογνωσία της αντρικής ομάδας να μπορέσουμε να τα περάσουμε στην αντρική ομάδα. Όλα αυτά όμως, όπως προείπε και ο Πρόεδρος, περνάνε μέσα από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η ομάδα που λέγεται το ASSIST. Είναι ένας προθάλαμος στον οποίο περνάμε τα παιδιά μέσα στο άθλημα το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το οποίο αναπτύξουμε στον τόπο μας. Μέσα από εκεί λοιπόν θέλουμε να φέρουμε και άλλα παιδιά μέσα στο γήπεδο και να μπορέσουμε και αυτά τα παιδιά να τους δώσουμε τη χαρά του παιχνιδιού μέσα από το κομμάτι του ασίστ και τον εθελοντισμό. Θέλω να πιστεύω ότι η διαδρομή αυτή θα μας αφήσει πάρα πολύ ευχαριστημένους όλους. Πλέον το επίπεδο συνεργασίας με όλη την οικογένεια του Ρεθύμνου είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, με όλους τους ανθρώπους δηλαδή, είτε με τον ερασιτέχνη και με την επαγγελματική ομάδα. Πιστεύω ότι και με τις κατάλληλες υποδομές που σιγά σιγά θα αναπτυχθούν μέσα στο Ρέθυμνο θα μπορέσουμε να έχουμε την ευχέρεια αυτά τα παιδιά να τους δώσουμε όλα αυτά τα ερεθίσματα για να μπορέσουμε να τα εξελίξουμε όσο δυνατόν παραπάνω.